έρευνα είναι απαραίτητη. Σωστά, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο σαν το Αριστοτέλειο. Η έρευνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί η κοινωνία. Αυτό, και η κοινωνία. Γι' αυτό και, όλα, και να ικανοποιεί λαϊκές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό γίνεται έρευνα και παίζουμε ρόλο σαν πανεπιστήμιο και οι φοιτητές και οι καθηγητές μας και συνολικά το ίδρυμα και προσφέρουμε στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι όμως ότι η έρευνα αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε επιχειρήσεις. Τι λέγανε οι δυνάμεις εκείνες, τι έλεγε το φοιτητικό κίνημα. Δεν πάει όσο θα έπρεπε στις ελληνικές εκκλησίες. Τι έλεγε το φοιτητικό κίνημα το 2011 και όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί με τους εργαζόμενους που μας συμπαραστεκόταν και μαζί με ένα κομμάτι του διδακτικού προσωπικού ότι η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία θα θέσει την έρευνα σε επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν θα λύσει το ζήτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συνομιλούν με τις Βρετανικές αρχές και καταγγέλουν όχι μόνο τις ελλείψεις που παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο, αλλά και την αβεβαιότητα της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη και το κόστος της σωστής χρηματοδότησης, της επαρκούς χρηματοδότησης του Πανεπιστήμιου. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία να καλύψει τουλάχιστον το στοιχειώδες κόστος λειτουργίας των πανεπιστημίων. Όταν εμείς έχουμε ανελαστικά έξοδα της τάξης των 20 εκατομμυρίων το χρόνο, όταν λέω ανελαστικά εννοώ, ίσως και να σας τα είπατε, όχι, ήδη ας πούμε. Αλλά να τα πούμε τώρα. Έχουμε καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση, ενίκεια, βιβλία, τις ασκήσεις πεδίου των φοιτητών, το κόστος ενέργειας, το οποίο είναι τεράστιο. Όταν όλα αυτά τα... Επαναλαμβάνω, στοιχειώδη λειτουργία του Πανεπιστημίου αθροίζονται στα 20 εκατομμύρια και μας δίνει 12 εκατομμύρια. Εδώ και 3 χρόνια μας δίνει 12 εκατομμύρια. Χωρίς ασανσέρ και ίντερνετ παραμένουν εδώ και πολλούς μήνες οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, ενώ πολλά είναι και τα προβλήματα σύντησης. Τα θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε σήμερα είναι η προβληματική κατάσταση στις εστίες, η οποία πηγαίνει το κακό στο χειρότερο κάθε μέρα. Ανσανσέρ έχουν να δουλέψουν 2 χρόνια και έχουμε και φοιτητές οι οποίοι πρέπει να πάνε μέχρι τον 8ο όροφο ακόμα και με κινητικά προβλήματα. Είναι το θέμα της λέσχης που μέχρι τις 15 Μαρτίου ήμασταν υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αίτηση για κάρτα σύντησης. Όπως καταγγέλουν οι φοιτητές, οι έως τώρα προσπάθειές τους να βρεθεί μια λύση έπεσαν στο κενό. Είναι γνωστή τακτική να πετάνε το μπαλάκι ένα στον άλλον. Η Βρετανία να λέει ότι δεσμεύεται, κάνει ό,τι μπορεί, είναι το είναι διπλή μου χρηματοδοτή, άρα περιμένουν από εκεί. Αντίστοιχα να στρέφουν τις ευθύνες προς το Υπουργείο. Εδώ. Είναι γνωστή τακτική να πετάνε το μπαλάκι ένα στον άλλον. Πόσο καιρό τώρα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και δεν κάνει κάτι η Βρετανία του Πανεπιστήμιο? Ήδη από την αρχή της χρονιάς, από τον Οκτώβρη. Αν θέλουμε εμείς να κάνουμε έργα ανάπτυξης ή να ενισχύσουμε ερευνητική δραστηριότητα ή να έχουμε περισσότερες υποτροφίες για φοιτητές ή να δίνουμε ακόμα και στους καθηγητές μας τη δυνατότητα να πάνε σε ένα συνέδριο, εκείνα θα τα φροντίσουμε μέσα από την ερευνητική διαδικασία, μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα. Δεν μπορεί από τα ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών ή των φοιτητών να πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα του Πανεπιστημίου ή τη φύλαξη. Αυτό λέμε διαρκώς στην πολιτεία και στον τύπο και στην κοινωνία. Η συνομιλία των φοιτητών του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών με τις Βρετανικές Αρχές διήρκησε 45 λεπτά.